Σταύρος Χρυστακόπουλος, διευθυντής στην εφημερίδα του Ποντίκη, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Χρυστακόπουλε. Καλησπέρα. Κύριε Χρυστακόπουλε, ένα μεγάλο συμβολισμό είχαμε το τελευταίο διάστημα με την γραβάτα που φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος στο πρώτο τετ-α-τετ που είχε με τον πρωθυπουργό τον Σούνακ μετά την αναβολή της επίσκεψης, της συνάντησης μάλλον με τον Μητσοτάκη, που είχε βάλει μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες, νομίζω το είδατε. Και η ερώτηση είναι η εξής, επειδή τώρα έχουμε ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο, τη διαδρομή, να μας πείτε λίγο, επειδή έχετε καλό ρεπορτάζ και η συντακτική ομάδα στον Ποντίκη δουλεύει ακατάπαστα, τα κέρδη και τις ζημίες που είχαμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από όλη αυτή τη διαδικασία με την αναβολή της συνάντησης του Έλληνα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, εσωτερικά είχε προφανώς ένα μεγάλο κέρδος. Με την έννοια ότι η ολόκληρη αντιπολίτευση, χωρίς εξαιρέσεις, συντάχθηκε με τον Πρωθυπουργό, ύστερα από την εξαιρετικά προσβλητική, θα έλεγα, συμπεριφορά του Σούνακ. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το αίτημα της επιστροφής των γλυπτών, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα έχω μια παρότι σε επίπεδο κοινής γνώμης διεθνώς και στη Βρετανία το αίτημα φάνηκε να γίνεται περισσότερο αποδεκτό ίσως κατά ένα κλικ συγκριτικά με πριν. Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι απεδείχθη πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ουσιώδης διαπραγμάτευση. Επειδή είναι δεδομένο ότι η γνώμη της Βρετανικής κυβέρνησης μετράει σε ό,τι αφορά το σχέδιο, την όποια συμφωνία να επιτευχθεί μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου, νομίζω ότι απλώς απομακρυνθήκαμε περισσότερο από ότι ήμασταν, νομίζω, έτσι κι αλλιώς μακριά από το να υπάρξει μια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα το επεισόδιο καθεαυτό, έχω μια περίεργη, να το πω έτσι, αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης με κάποιο τρόπο θέλησε να ασκήσει μια πίεση η οποία στην περίπτωση του συγκεκριμένου πρωθυπουργού δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να πετύχει κάτι. Δηλαδή, χρησιμοποίησε κάποιες φράσεις, λέξεις, να το πω έτσι, οι οποίες όταν τα χρησιμοποιούνται στην έδρα του συνομιλητή σου ακούγονται βαριά. Δηλαδή, η αναφορά σε κλεμμένα γλυπτά εκ των πραγμάτων και εκ του συνειρμού περιγράφουν τη Μεγάλη Βρετανία ως κλεπτοποδόχο. Για έναν πρωθυπουργό όπως ο Σούνακ, ο οποίος είναι γενικά ιδιαίτερα οξύς, με σε βαθμό αγένειας θα μπορούσα να πω, έχω μια αίσθηση ότι ή του Μητσοτάκη του ξέφυγε, να το πω έτσι, μια βαριά έκφραση, και μάλιστα σε μια συνέντευξη με ιδιαίτερη προβολή, είτε ενδεχομένως να το έκανε και επίτηδες, με την έννοια ότι επειδή ακριβώς ο Σούνακ ήταν ιδιαίτερα αρνητικός και επειδή ενδεχομένως η συμφωνία που προτείνεται προς την Ελλάδα δεν είναι αυτή που τη συμφέρει, εξετάζω το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να τη δυναμίτησε απλώς. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει πληροφόρηση, έτσι μην φανταστείτε ότι από την κυβέρνηση λένε το παραμικρό για όλα αυτά. Απλώς καταθέτω το ότι με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, μίλησε στο Λονδίνο για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλαξε, πιστεύετε ότι άλλαξε κάτι μετά από αυτή την άγαρμη έτσι, κίνηση που έκανε ο Σούνακ να αποφύγει την συνάντηση με τον Μητσοτάκη στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί είδαμε και ηθοποιοί και αστέρες. Προφανώς ο Σούνακ ούτως ή άλλως είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό αντιπαθής. Οπότε το να κερδίσει η Ελλάδα τις εντυπώσεις από αυτό θα ήταν θεωρώ και αλλιώς το μόνο φυσιολογικό. Σούνακ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτον βρίσκεται 20-25 μονάδες πίσω σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις. Πιθανότητα θα αναγκαστεί να επισπεύσει τις εκλογές γιατί από ένα σημείο και μετά ένα αμφίβολο θα μπορεί να σταθεί. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι η άρχουσα τάξη της Βρετανίας δεν θεωρεί πια ότι ο Σούνακ την εκπροσωπεί. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα
προβλήματα για το Σούνακ, πάρα πολύ μεγάλα. Το γεγονός από την άλλη ότι ο Στάρμερ δεν είναι ένας εργατικός προφανώς τύπου Κόρμπιν, καμία σχέση με αυτό. Είναι ένας κοσμοπολίτης Βρετανός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ΣΕΡ. Έχει υπάρξει συνεργάτης στις Βασίλισσες και σύμβουλός της. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πολύ ευρύτερα αποδεκτός, όχι μόνο από τα λαϊκά στρώματα που παραδοσιακά ψηφίζουν εργατικού, αλλά και από ό,τι μπορούμε να ονομάσουμε εργατική, άρχουσα τάξη. Υπαθύνει το γεγονός ότι ο Στάρμερ δείχνει, έστω στα λόγια, έστω ρητορικά, γιατί κάτι άλλο έχουμε στο χέρι, περισσότερο θετικός σε μια συμφωνία που ενδεχομένως θα βόλευε και την Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και ίσως αυτό ενισχύει την υποψία μου ότι ίσως ο Μητσοτάκης να θέλησε να δυναμητήσει μια κακή συμφωνία προκειμένου να επανέλθει η Ελλάδα και η συνολική διαπραγμάτευση, η αρχική θέση και να μπορέσει να την προωθήσει αργότερα σε ένα πιο, πώς θα το πω, σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον με πρωθυπουργό του Στάρμερ. Μάλιστα. Με κάτι που είπατε θέλω να περάσουμε τώρα στα εσωτερικά. Είπατε ότι με αυτή την κίνηση ο κ. Μητσοτάκης πήρε πόντους, ας πούμε, στο εσωτερικό. Και θέλω αυτό να το συνδέσουμε με την τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε, νομίζω, της Μέτρων Ανάλυσης, που έδωσε κάποια στοιχεία. Και θέλω να μας περιγράψετε λίγο τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα, γιατί δείχνει σταθερά την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και μια μεγάλη κρίση στην κεντροδεξιά. Στην κεντροαριστερά, μάλλον. Κεντροαριστερά, με συγχωρείτε, ναι. Ναι, ναι. Αν πάρουμε την καθαρή πρόθεση ψήφου αυτής της δημοσκόπησης, κάτι που αποτυπώνουν και όλες οι άλλες, η δημοσκόπηση της Μέτρων δεν βγαίνει ως αποτέλεσμα από ό,τι έχουμε δει τον τελευταίο ένα μήνα ή και τους τελευταίους δύο μήνες. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε με πολύ μεγάλη ευκολία είναι ότι το σύνολο των τριών ισχυρών κομμάτων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς με το ζόρι φτάνει την πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας μόνης της, όχι του συνόλου της δεξίας. Έχουμε ένα φοβερό κατακερματισμό ο οποίος όσο πάει μπορώ να πω ότι χειροτερεύει, με την έννοια ότι έχουμε σε μία απόσταση μόλις τριών μονάδων μεταξύ τους τρία κόμματα. Και αν σκεφτούμε ότι το ισχυρότερο κόμμα φτάνει το 12,2%, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα δεν προκύπτει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλος εξουσίας. Αν μας υπολογίσουμε ότι το ένα από τα τρία, το οποίο ούτε καν διεννοείται ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα είτε και με δύο άλλους είτε με έναν από αυτούς, τότε βλέπουμε τη δυναμική αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κυβερνόσα αριστερά και δεξιά να υπολείπεται σαφέστατα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και το εθνικός. Εδώ υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο. Ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν άθροισμα του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου κόμματος το οποίο θα προκύψει από τη διάσπασή του, αν θα μπορεί να προσεγγίσει έστω, λέω εγώ, το 18% που πήρε στις τελευταίες εκλογές. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ιδίως το ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ μεγάλο, διότι βλέπουμε ότι από εκείνο το 18% ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και με τις αναγωγές ή τις εκτιμήσεις της περιπτώσης έχει χάσει γύρω στις 5 με 6 μονάδες. Το πρόβλημα σε αυτές τις διαρροές είναι το εξής, ότι ο κόσμος φεύγει και δηλώνει πρόθεση ψήφου σε άλλο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Να σας θυμίσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας η Νέα Δημοκρατία εμφάνιζε διάφορα ποσοστά. Και εμφάνιζε ποσοστά τα οποία προειδέαζαν ενδεχομένως για απώλειες τελικά στην κάλπη. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η εκτίμηση για τον πολύ απλό λόγο ότι όσοι έφευγαν από τη Νέα Δημοκρατία, δεν δήλωναν δηλαδή ότι θα την ψηφίσουν, πήγαιναν και παρκάριζαν σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη. Παρέμεναν αναποφάσιστοι. Εδώ πέρα στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επιλογή άλλου κόμματος.
Πράγμα που σημαίνει, συγγνώμη, και να προσθέσω να το πούμε και αριθμητικά αυτό, είναι περίπου 1,5-2 μονάδες προς το ΚΚΕ και περίπου 1,5-2 μονάδες προς το ΠΑΣΟΚ. Ερώτημα. Υπάρχει πιθανότητα ένας ψηφοφόρος που κάνει η επιλογή άλλου κόμματος να επιστρέψει στην προηγούμενη επιλογή του? Κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πρόβλημα λοιπόν που φαίνεται να υπάρχει εδώ πέρα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα, το νέο που θα προκύψει σε λίγο, θα έχουν να μοιραστούν ένα πολύ μικρότερο ενδεχομένως ποσοστό από εκείνο που είχαν τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ προφανώς καθιερώνεται πλέον στη δεύτερη θέση, αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να ξεπεταχτεί. Δεν μπορεί να βάλει το 2 στο ποσοστό του. Δεν μπορεί να πλησιάσει το 20, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Και άρα δεν υπάρχει πόλος εξουσίας ο οποίος να μπορεί να διαμορφωθεί μέσα σε αυτό το χάος κατακαιρματισμού που επικρατεί σε αυτή την πλευρά του πολιτικού σύστηματος. Τι ήθελα να μου πείτε, τι προβλέπετε από όλο αυτό που μας περιγράφετε, που είναι, όπως είπατε, ένας κατακαιρματισμός, που υπάρχει μια κατατριβή μεταξύ των μικρών. Δεν χάνει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ θα ήθελα να το πάμε τώρα στα πρόσωπα. Τι βλέπετε όσον αφορά τα πρόσωπα, γιατί και στη δημοσκόπηση, αλλά και αν κανείς αφουγραστεί την κοινωνία, δεν βλέπει κάτι στα υπάρχοντα πρόσωπα, ακόμα και με το καινούριο σχήμα, ας πούμε, εκεί του Χαρίτη και της Αχτσιόγλου, να δίνει ένα τόνο αισιοδοξίας, δημοσκοπικά τουλάχιστον, για το προσεχές μέλλον. Όχι, δεν υπάρχει τόνος αισιοδοξίας. Αν σκεφτούμε ότι ο νούμερο 2 σε δημοφιλία είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με τεράστια απόσταση, π.χ. από το Κασελάκη, δηλαδή είναι χαόδης τη διαφορά τους. Ο Δε Κασελάκης πλέον δεν κοτεροχτυπιέται, πώς να το πω, ως πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Πρωθυπουργό, αλλά με τον Βελόπουλο. Αν δούμε ότι και τα ποσοστά του Νίκου Ανδρουλάκη δεν δείχνουν έναν, πώς να το πω, πρωθυπουργήσιμο αρχηγό κόμματος. Αν δούμε δε ότι στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία βλέπουμε εδώ στη μέτρο ανάλυσης ένα 41 για τον Μητσοτάκη, 5 για τον Κασελάκη και 5 για τον Ανδρουλάκη, είναι προφανές ότι σε επίπεδο προσώπων ο Μητσοτάκης δεν έχει κανένας είδους συναγωνισμό. Έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμματα αυτά να προβάλλει μία ατζέντα τόσο διακριτή απέναντι στο Μητσοτάκη, για ένα πολύ απλό λόγο. Ο Μητσοτάκης, όπως λέει πάρα πολύ ωραία ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, ο κύριος Μαύρος, τους έχει πάρει τα εργαλεία. Έτσι, όλη αυτή η τεραστίων διαστάσεων επιδοματική πολιτική, η υιοθέτηση από τον ίδιο, άσχετα τι λέει το κόμμα του, των υποθέσεων της κοινότητας ΔΑΤΚΙ, ο φιλελευθερισμός των οποίων εμφανίζει σε ένα ακτό θέματα και ζητήματα, είναι στοιχεία τα οποία τον έχουν εγκαταστήσει ήδη, θα έλεγα εγώ, από το 2016 και μετά στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, κατά τρόπο που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Επειδή τα θέματα που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ συγκεκριμένα, η οικονομική πολιτική πολύ συγκεκριμένη, οι υποχρεώσεις της χώρας πάρα πολύ σαφείς. Το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης παντελήφθη, για παράδειγμα, ότι το σύστημα υγείας πάσχει. Προσπαθεί πρώτα-πρώτα, έστω μέσω των εντυπώσεων, καθερώντας μία-μία τις διοικήσεις. Καρατομήσεις, ναι, που κάνει ο Χρυσοχοΐδης, ναι. Τώρα δείχνουν, ας πούμε, ότι μπαίνει, κάνει μια τομή βαθιά. Αυτό, σε λίγο θα προκύψουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία έπονται, δεν είναι αυτής της στιγμής που συζητάμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αντιπολίτευση να πει ότι εγώ έχω ένα ευδιάκριτο αντίπαλο πολιτικό σχέδιο. Θεωρείτε ότι η κεντροαριστερά και τα περίχωρά της έχουν πάρει το μήνυμα από τη στιγμή που βλέπουν μια συνεχή έτσι πτωτική τάση της κοινωνίας, έχουν κατανοήσει τις ανάγκες της κοινωνίας που να
όπως είπατε, να διαμορφώσουν μια ατζέντα η οποία να μην είναι ξύλινη, να μην είναι παροχημένη. Την ατζέντα την κατανοούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν κατανοεί την ατζέντα, διότι είναι πάρα πολύ σαφής, πολύ συγκεκριμένη. Οι κρίσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Τα κοινωνικά προβλήματα είναι πάρα πολύ φορά. Σχετίζονται, για παράδειγμα, με το εισόδημα, με την αδυναμία των ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το κοινωνικό τοπίο. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον έχουν και δεν είναι θέμα λόγου. Έτσι, είναι θέμα αδυναμίας προβολής ενός το οποίο θα μπορούσε να έρθει σε μια καθαρή αντίθεση με την ατζέντα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα, το υπόδειγμα να πω, της κεντροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη μετά την πρώτη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία προηγήθηκε όλων των κρίσεων, να αναλάβει αυτή ένα σοβαρό κομμάτι του κοινωνικού κράτους, πράγμα το οποίο παλαιότερα αντιστοιχούσε στους σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, στην αριστερά. Όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί στην Ευρώπη το έχει υιοθετήσει απόλυτα και στην πανδημία με σχετικά ακραίο τρόπο Μητσοτάκης. Δηλαδή τα 55 δις που δόθηκαν με μορφή επιδόματος είναι αδιανόητο ποσό. Δεν νομίζω ότι μπορεί η αντιπολίτευση σε αυτό να εμφανίσει κάτι πιστικότερο. Έχει ενστάσεις, έχει επιμέλεια από εδώ και από εκεί σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, δεν μπορεί να προβάλλει μια συνολική ατζέντα η οποία να κοντράρει ευθέως αυτό που με κυβερνητική πολιτική. Και έχει δείξει και το πρόσφατο παρελθόν ότι η επιμονή σε θέματα τα οποία δεν αφορούν την κοινωνία δεν μεταφράστηκαν δημοσκοπικά, όπως ήταν αυτό, ας πούμε, με τις επισυνδέσεις. Με αυτό το τελευταίο που είπατε θέλω να κλείσουμε. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ολλανδία με τον Βίλντερς, με τις δεξιάς μαζί με το συγκυβερνήτη που είναι ακροδεξιά στην Σουηδία, η άνοδος της Λεπέν στη Γαλλία, η άνοδος του Τραμπ στις ΗΠΑ δείχνουν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και μέσα σε αυτά να βάλουμε και την άνοδο του AfD, ας πούμε, στην Γερμανία. Σε συνδυασμό με την υποχωρητικότητα που περιγράψατε πριν από λίγο σε όλα τα επίπεδα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά, βλέπετε να έχουμε μία άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα όπως είδαμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όπως παρατηρούμε σε όλη την Ευρώπη? Τι να περιμένουμε δηλαδή στις ευρωεκλογές, αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, καταρχάς η άνοδος της ακροδεξιάς έχει διαφορετικά αίτια σε κάθε χώρα. Δεν μπορούμε, πιστεύω, να εντάξουμε την άνοδο της Λεπέν να τη συνδέσουμε ευθέως με την άνοδο του Βίλντερς κτλ. Είναι διαφορετικές συνθήκες σε κάθε χώρα, διαφορετικά τα αίτια. Στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς έχουμε μια σε αυτό που λέτε συμφωνώ, αλλά υπάρχουν όμως κάποια βασικά, όπως είναι το μεταναστευτικό και το θέμα της ασφάλειας, που είναι κοινά στις πολλές περιπτώσεις. Είναι κοινά στις ατζέντες τους, ναι. Απλώς είναι διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, να σας πω αλλιώς, στη Γαλλία, ας πούμε, το ζήτημα μεταναστευτικό, το ζήτημα του Ισλάμ, για αυτά ο Μακρόν έχει πάρα πολύ καθαρές θέσεις. Είναι από τους λίγους ηγέτες στην Ευρώπη, και αξιούς ή φιλελεύθερους κτλ., οι οποίοι αντιλαμβάνονται πλήρως το πρόβλημα. Και αυτός είναι άλλωστε και ένας λόγος για τον οποίο έχει επιλέξει τη στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα. Έτσι, δεν εμφανίζει κενά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θεματολογία ο Μακρόν. Ο Μακρόν έχει τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Εκεί η άνοδος του Λεπέν έχει άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι έχει στην κεντρική Ευρώπη ή στη Γερμανία, όπου βλέπουμε το μεταναστευτικό να αλλάζει την ατζέντα ως κυρίαρχο θέμα. Ακόμα και τη Γερμανία, αν πάρουμε, θα διαπιστώσουμε, για παράδειγμα, ότι πραγματικά η έλεξη της AfD έχει ξεκινήσει και συνδέθηκε με το μεταναστευτικό. Έχουμε όμως παρατηρήσει, για παράδειγμα, την τρομακτική τάση φυγής πολύ μεγάλων και παραγωγικών εταιρείων από τη Γερμανία. Και το μιλάμε για πολύ μεγάλους εργοδότες. Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλους εργοδότες, οι οποίοι επηρεάζουν και το δίκτυο της ανεργίας. Και το τελευταίο έλλειμμα που έδειξαν οι δείκτες περί τα 60 δις, σίγουρα γι' αυτό επηρεάζει. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι σε κάθε χώρα
υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη η οποία ευνοεί ή δεν ευνοεί την ανάπτυξη άκρας δεξιάς. Στην Ελλάδα η ύπαρξη, η οποία είναι μια άλλη χώρα με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλες ανάγκες κλπ. Έχουμε μια τόσο πολύ ισχυρή κεντροδεξιά, η οποία έχει αναπτύξει εσχάτως και την ικανότητα να αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Θέλω να πω ότι αν παρατηρήσουμε την αντίθεση στο εικαζόμενο, στο αναμενόμενο νομοθέτημα περί γάμου, ομοφύλων και τεχνοθεσίας κλπ. Η ισχυρή αντιπολίτευση δεν προέρχεται από την άκρα δεξιά, η οποία δεν το καρπώνεται. Γιατί ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας αντιπολίτευσης αυτό. Και κρατάει εντός των τυχών τη δυσαρέσκεια, κρατάει εντός των τυχών την όποια πρόθεση να τιμωρηθεί ο Μητσοτάκης για αυτό που επιλέγει κλπ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εντός της Νέας Δημοκρατίας ισχυροποίηση κάποιων υπαρκτών έτσι κι αλλιώς τάσεων, αλλά πολύ δύσκολα αυτό θα μεταφραστεί σε φυγή και ενίσχυση των κομμάτων τουλάχιστον των 2-3 που βρίσκονται εκτός Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη δεξιά και άκρα δεξιά. Και έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν και τις προδιαγραφές αυτά τα κόμματα να είναι προσωποπαγή σε μεγάλο αριθμό ή μικρές παρέες ή πώς να το πω, πολύ μικρής εμβέλειας με πολύ περιορισμένες ατζέντες και δεν φαίνεται οποιοδήποτε από αυτά να έρχεται να ικανοποιήσει κάποιο ιδιαίτερο κοινωνικό αίτημα που δεν ικανοποιείται από μια δημοκρατία. Ακόμα και στο μεταναστευτικό για το οποίο είπατε προηγουμένως. Μια δημοκρατία σε ό,τι αφορά τη φρούρηση των σύνορων είναι σκληρή. Ναι. Δεν επιτρέπει, ακόμα και τώρα δηλαδή, ο Κερίδης ας πούμε, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος κεντρός, φιλελεύθερος κλπ. Στο μεταναστευτικό είναι σκληρός. Όταν πάει και διαβουλεύεται απευθείας με τους Τούρκους, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ξεκινάει μια διαδικασία, μια προσπάθεια για μια συμφωνία, πεκαίνει. Τα στατιστικά λένε ότι αφότου ο Κερίδης έγινε υπουργός και αφότου άρχισε και το διάλογο με την Τουρκία επί του θέματος, ναι, έχουμε μειωμένες ροές. Και όλο αυτή την έννοια δεν μπορώ να βρω την πρώτη ύλη η οποία θα τροφοδοτήσει σε αυτή τουλάχιστον. Και όλο αυτό, ναι. Την αγραδεξιά. Δεν βλέπω προϋποθέσεις ενίσχυσής της. Μάλιστα. Κύριε Σταχόπουλε, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.